Εμείς δεν κάνει να λέμε εδώ ποια είναι τα ζευγάρια. Ούτε εγώ θα πω. Ούτε μην πει. Όχι, όχι. Εμένα μου είπαν. Στο live θα δείτε. Το μόνο που διαβάζω δεξιά και αριστερά, γιατί δεν ξέρω είναι αλήθεια, είναι ο Μακαλιάς. Αν είναι ο Μακαλιάς, πρόκειται για σκάνδαλο. Γιατί? Διότι θα είναι μια κατάσταση που θα γίνεται πρόβα όλη τη μέρα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι μαζί ζευγάρι, θα είναι στο χώρο. Μπορεί να έχει κάποιον άλλον. Τρέχουμε τόσο πολύ που και με τον Δημήτρη να είμαι, δεν θα προλαβαίνουμε να κάνουμε στο σπίτι πρόβες έτσι κι αλλιώς. Σωστό γι' αυτό. Μπορεί να κάνετε άλλο τύπο πρόβες. Αλλά. Σε κούρε. Να μην κάνετε αυτέ. Γιατί γελάς, μεγάλο κορίτσι σε πια. Ναι, ναι. Φαντάζομαι, ναι. Δεν μου λες, είναι δύσκολο να δουλεύεις με το αγόρι σου και στο θέατρο και τώρα που θα είστε και τηλεοπτικά μαζί, θα συναντηθείτε, είναι δύσκολο. Καθόλου, καθόλου. Είσαι σίγουρη. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου, όπως και ο Δημήτρης αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του και ίσα-ίσα όταν έχει οικειότητα με τον άλλον, αποδίδει καλύτερα όλο αυτό και λειτουργεί καλύτερα. Σου έχουν πει ότι εκτός από ωραία φωνή, έχεις πολύ ωραία φωνή όταν μιλάς. Έχεις η φωνή σου, είναι πολύ αισθησιακή, δεν έχει αυτή την βραχνάδα, την ωραία. Την έχει. Θα μπορούσε να κάνεις και πολλά διαφημιστικά ραδιοφώνου εσύ. Δεν σε έχουν χρησιμοποιήσει.